Σήμερα θέλω να κάνουμε μια συζήτηση για το είδος της εταιρείας που ίσως θα ήταν καλό να το αποφύγεις. Και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα τέτοιο, με ένα setting. Προσέξτε, τώρα φτιάχνω setting, είναι το πρώτο κεφάλαιο, ας πούμε, που εξηγούμε το background των χαρακτήρων. Το setting έχει ως εξής. Είσαι εσύ σε μια εταιρεία. Είμαι. Ναι. Έστω ότι παίρνεις το 50.000 μισθό το χρόνο. 50.000 βρώμικα. Τώρα καθαρά ξέρω, δεν ξέρω πόσα είναι. Ας πούμε ότι είναι. Να το κάνουμε εύκολο. Ας πούμε ότι παίρνεις 2.500 που είναι πολύ OK για την Ελλάδα. Για ένα... Το μήνα καθαρά. Ναι, το μήνα καθαρά. Παίρνεις 2.500 το μήνα καθαρά επί 14 μισθούς που είναι OK για την Ελλάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με την έρευνά μας. Και τώρα ξαφνικά έρχεται μια άλλη εταιρεία που τη μαθαίνεις είτε μέσω αγγελίας, αλλά συνήθως ίσως μέσω κάποιου γνωστού κτλ. Και μαθαίνεις ότι αυτοί δίνουν 3.500. Για κάποιο άτομο που ταιριάζει με σένα. Ταιριάζει δηλαδή με το προφίλ σου. I made it. Ναι, ναι, ναι. Και αρχίζει και το σκέφτησε. Θα μάθετε στο επόμενο επεισόδιο. Κάτι subscribe και 7,5 δολάρια το paid. Ναι, ναι, είναι paid αυτό. Έχει paywall. Ναι, έχει paywall. Τουρουρου. You crazy mother. Πρώτα απ' όλα, θέλω να μιλήσουμε για ένα τύπο εταιρείας που λέγεται Supernova. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Είναι μια εταιρεία που έχει, ξέρω εγώ, 50-60 άτομα. Έχει κάποια χρόνια, ξέρω εγώ, βγάζει λεφτά. Θεωρητικά είναι μια χαρά. Μπορεί και να μην βγάζει, αλλά δεν έχει σημασία τώρα. Και το θέμα είναι ότι μετά τα 50-60 άτομα, ας πούμε ότι έχει 50, όταν είναι να πάρουν αυτό το 51ο, δεν ξέρουν πώς να τον προσλάβουν και δεν ξέρουν πώς να τον αξιοποιήσουν. Οπότε, ξέρεις, με το που θα έρθει αυτός ο 51ος, θα γίνει κάποιο implosion και θα γίνει supernova και θα δημιουργηθεί μια μαύρη τρύπα. Προσμικές εταιρείες αυτή, ναι. Μπορεί, ναι. Μπορεί, ναι. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Το πρόβλημά μου, δηλαδή, που έχω με αυτή την εταιρεία είναι ότι δεν έχει κάποιο focus, δεν έχει processes. Είναι λίγο χύμα. Ναι, η καλύτερη έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτό το πράγμα. Συνήθως τώρα αυτές οι εταιρείες, από ό,τι έχω δει, χωρίς να βασίζω σε κάποια στατιστικά, είναι εταιρείες τώρα που δεν έχουν focus σε software. Δηλαδή μπορεί να είναι, ξέρω, κάποια ξενοδοχειακή εταιρεία ή μπορεί να είναι κάποια εταιρεία που έχει franchise φαγητού, ας πούμε. Ή μπορεί να είναι κάποια εταιρεία που έχει τουριστικά, οτιδήποτε. Ακόμα και αν έχουν software όμως, νομίζω ότι το focus τους δεν είναι άμεσα. Δηλαδή μπορεί να βγάζουν ένα software και αυτό να είναι από αυτό να βγάζουν λεφτά, αλλά ο τρόπος πώλησής τους να μην είναι άμεσα το software. Μπορεί να, το software να βγάζουν λεφτά, αλλά οι τρόποι πωλήσεις να είναι πιο, ας πούμε, παλιοί. Ωραία, δηλαδή εννοείς να μην είναι as a service και να είναι και μαζικό. Feature, ότι... Να είναι έρχεσαι, μας ζητάς αυτό που θέλεις. Κάπως σου κάνουμε imports εμείς πράγματα, στα βάζουμε. Δηλαδή το software είναι για να το πουλήσεις και να είναι κερδοφόρος, πρέπει να πουλήσεις το ίδιο software σε πολλά άτομα. Ναι, ναι. Ας μπορεί να πουλήσεις και ένα κομμάτι, αλλά... Η λογική είναι ότι ξέρεις, θα κάνω λίγο κάτι από εδώ από εκεί, θα πάω να το πουλήσω έτσι, ξέρεις, πόρτα-πόρτα, θα κάνω δοτική συμφωνία για τον κάθε πελάτη για να μπει. Αυτό λέγεται boutique. Boutique. Έτσι το λένε μεταξύ τους. Για να διευκρινίσουν ότι είναι κάτι. Ναι. Δεν λένε το καλό, το ότι δεν ξέρουμε τι κάνουμε ακριβώς. Boutique. Οπότε δεν είναι αναγκαστικά ότι δεν πουλάνε software. Νομίζω πουλάνε και software, απλά δεν έχουν την κουλτούρα του software. Δεν έχουν την κουλτούρα του software as a service, ας πούμε, ναι. Ας πούμε έτσι. Λοιπόν. Και τι γίνεται τώρα. Ένα άλλο ιστορικό στοιχείο που θα μπορούσε να έχει αυτή η εταιρεία, που πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει, η πιθανή εταιρεία αυτή που βγάλαμε τώρα από το μυαλό μας, είναι ότι έχει μόνο junior developers μέσα. Δεν σκεφτήκανε ότι υπάρχει λόγος να δώσουν, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι υπάρχει λόγος να δώσουν παραπάνω από 1000 ευρώ για να πάρουν κάποιον προγραμματιστή. Γιατί δηλαδή, ποια η διαφορά του ενός προγραμματιστή που παίρνει 1000 ευρώ με τον άλλο που παίρνει 3.000 ευρώ, δεν το έχουν καταλάβει. 2.000. Ναι. Όχι, άμα το πάρουμε από την πλευρά της εταιρείας πρέπει να είναι 3.000-3.500, αλλά ναι. Θα στο ξαναβάσει και το ίδιο κλπ. Ναι, ναι. Αλλά ναι, δεν το έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής. Οπότε μέσα αυτές οι εταιρείες συνήθως έχουν μόνο junior προγραμματιστές. Δεν έχουν senior προγραμματιστές καθόλου. Μπορεί κάποτε να είχαν. Μπορεί, ναι. Συνήθως οι πιο senior προγραμματιστές μπορεί να είναι ιδιοκτήτες. Okay. Να το... Makes sense. Μ' αρέσει και αυτό. Ξέρεις, τώρα χτίζω μια εταιρεία και θα. Ξέρεις, είναι το senior όμως και αυτό του ιδιοκτήτη που λες τώρα στη φανταστική εταιρεία που φαντάζεσαι, ρε παιδί μου, είναι ότι δεν ήταν senior, έκανε την εταιρεία, ήξερε για τον προγραμματισμό, αλλά πριν από 15 χρόνια. Ναι, ναι.
Δηλαδή, ήταν, δεν θα το πω senior, γιατί εντάξει, βασικά δεν έχει σημασία, αλλά ναι, ας πούμε ήταν senior πριν από 15 χρόνια. Δεν ξέρω πώς σταμάτησε να γίνει senior σε 15 χρόνια, αλλά ας πούμε ότι δεν ασχολούμαι σε software πλέον. Άρα, σε αφήνει και αυτό. Με το πέρασμα του χρόνου, παιδί μου, δεν έχει κανένα up-to-date με το τεχνολογίες, τις ανάγκες καινούργιες, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Software as a service κτλ. Και τώρα, ξαφνικά θέλουν να προσλάβουν ένα senior, γιατί καταλάβανε, ρε παιδί μου, ότι χρειαζόμαστε κάποιον. Δεν τραβάει γαλέρα. Ναι, χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος θα μας βοηθήσει σε νέες τεχνολογίες που ακούμε εκεί έξω, που μέχρι στιγμής δεν τα κάναμε. Δηλαδή, έτυχε να ακούσω μια φορά AWS, οπότε χρειάζομαι κάποιον που να ξέρει AWS. Τώρα θα μου πεις, σύνομο προγραμματιστής σε AWS, μπορεί κάποιος να τα ακούσει και να φανεί λίγο περίεργο, θα μου πει αυτό φαίνεται DevOps. Ακούγεται λίγο DevOps. Αλλά ναι, 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 κράτο, και αυτό βοηθάει. Κράτο και αυτό. Οπότε τι γίνεται τώρα. Πας εσύ τώρα στη συνέντευξη, κάνε τη συνέντευξη. Σου λένε τι ψάχνουν και τα λοιπά. Και σου λένε τι θέλουν από σένα και τι χρειάζεται να κάνεις. Και καταλαβαίνεις ξαφνικά ότι αυτοί δεν θέλουν ένα senior προγραμματιστή, αλλά θέλουν ένα IT department ολόκληρο. Θέλουν κάποιος να τους φτιάξει τα μαλλιά και να τους βγάλει από ένα βούρκο με προβλήματα που υπάρχουν, παιδί μου, και... αλλά δεν είναι ανθρωπίνο δυνατό αναγκαστικά να τους βγάλει ένας άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και δεν καταλαβαίνεις εκεί πέρα ότι δεν ζητάνε από σένα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο process που ζητάνε να μπεις μέσα σε αυτό το process και να συνεχίσεις να παράγεις. Και ούτε εξαιστή, ακόμα και να μην το έχουν, μπορούν να θέλουν να το φτιάξουν από σένα. Δηλαδή, μπορεί να σου δίνουν την Έλληνα να το φτιάξουμε και να βρίσκεται τα λάθη για να στελεχώσουν την ομάδα. Ακριβώς, αλλά δεν κάνουν ούτε αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, δεν είναι ότι αναγκαστικά. Γιατί τώρα ξεσκάνει κάτι, ρε παιδί μου, και να το κάνει λάθος, δεν είναι κακό αναγκαστικά. Δηλαδή, όλοι ξεκίνησαν να κάνουν κάποιο λάθος. Το θέμα είναι να καταλάβει κάποιο λάθος και να θες να πάρει κόσμο που μπορεί να έχει δει κάτι σωστό για να σε βοηθήσει να πα και εσύ προ το σωστό τομέα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που αναφέρει, παιδί μου, ότι δεν θέλουν να πάνε προ το σωστό τομέα. Δεν θέλουν να πάνε προ κάτι σωστό. Θα να βρουν κάποιον. Να κάνει πιο γρήγορα το λάθος, ίσως. Να δώσει κάπως πιο. Να βάλει λίγο βάσεις στα λάθος πράγματα. Νομίζω ότι καταλάβανε το μισό πρόβλημα. Δηλαδή, καταλάβανε ότι χρειαζόμαστε κάποιον ο οποίος να ξέρει από όλα αυτά τα AWS και Docker και Go και React και όλα αυτά τα καινούργια. Το χρειαζόμαστε αυτό, γιατί το ακούμε ότι παίζει ρόλο. Αλλά δεν καταλάβανε ότι αυτό που περιγράψαμε είναι 4 διαφορετικά άτομα και όχι ένας. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τώρα αυτές οι εταιρείες. Και ξαφνικά εκεί που είσαι σε αυτή τη συνέντευξη, συνειδητοποιείς ότι με τα 3,5 χιλιάρικα που σου δίνουν το μήνα, στην ουσία θέλουν 4 άτομα και όχι ένα, οπότε δεν συμφέρει. Δηλαδή, ναι, γιατί δεν θα είναι 8 ώρο. Ναι. Είναι καθαρά 24 ώρο χωρίς αργίες. Ναι. Και ένα τέτοιο, ας το πούμε ένα πράγμα που έχω δει ότι βοηθάει για να καταλάβεις τι θέλει να κάνει εν τέλει αυτή η εταιρεία, είναι να ρωτήσει το budget που έχει για όλο αυτό. Και γενικά να κάνεις ερωτήσεις βασικά για το πού πηγαίνουν. Πώς βλέπουν ότι. Αρχικά, πώς μπορεί να δώσει value εσύ εκεί πέρα. Δηλαδή, έχω δείξει ότι μια ερώτηση πώς μπορεί να δώσω value. Αν έχουν μια καθαρή εικόνα του πώς μπορώ να τους βοηθήσω, πιστεύω ότι καταλαβαίνουν και λίγο το τι κάνω. Δηλαδή, ξέρεις, πώς πιστεύω ότι θα βοηθήσω εγώ την εταιρεία σας να πετύχει το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος που θέλω να βοηθήσω να πετύχει. Άμα. Δηλαδή, εγώ πηγαίνω και προσέρχομαι σαν senior front-end developer, ας πούμε. Ξέρω και έχουν αυτή πρόβλημα ότι η σελίδα φορτώνει πάρα πολύ αργά, ξέρεις, έχουν θέμα να διαφορετικά. Οπότε θέλω να τους βοηθήσω να το κάνουν πιο μοντέρνο αυτό και να, για κάποιο λόγο, ξέρεις, να έχουν πάρα πολλά συστήματα και έχουν γράφουν κώδικα από εδώ και από εκεί. Θέλουμε να φτιάξουμε κάποια common, ξέρεις, libraries και components τα λοιπά, για να κάνουμε reuse. Το έχω ξανακάνει, μπορώ να τους βοηθήσω. Αν μου πούνε εξής ότι αυτά καταλαβαίνουν το πρόβλημά τους, θα τους βοηθήσω. Άμα όμως ξέρεις είναι ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε. Θέλουμε να κάνουμε ασαφή πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με το τι κάνεις εσύ. Δηλαδή, θέλω π.χ. να πάμε σε AWS και εσύ πας σε senior front-end developer. Δηλαδή, ότι δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλουν αυτόν τον άνθρωπο. Τι και ποιο λόγο σε θέλουν. Ναι. Εκεί ξεκινάει, νομίζω, είναι το πρώτο πράγμα που λέω ότι δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ όντως να κάνω κάτι εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε δηλαδή ότι σου έχουν πει ότι δεν θα πάρουν άλλη ομάδα πέρα από σένα. Δηλαδή ότι εσύ είσαι για όλα αυτά. Βασική ερώτηση και αυτή. Άμα πόσα άτομα πιστεύετε ότι χρειάζεται. Δηλαδή μαζί με εμένα, τι άλλο κοιτάτε. Δηλαδή όχι μόνο εμένα. Τι άλλο κοιτάτε. Γι' αυτό λέω ποιο είναι το budget. Είστε τώρα στα 50 άτομα. Όλη η εταιρεία, όχι 50 προγραμματιστές. Προγραμματιστές είναι περίπου 3. Στη φανταστική εταιρεία που έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, είστε τώρα 50 άτομα. Το software τμήμα είναι 3 άτομα. Τι budget έχει αυτό το software τμήμα για τον επόμενο χρόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, και με βάση αυτό το budget, τι θέλουμε να φτιάξουμε.
Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα σου πούνε μπάζε στη συνέντευξη, θα σου πούνε έξω λεφτά ή θα σου πούνε περίπου άτομα. Περίμενε. Αν. Εξαρτάται τη θέση που θα πας. Υποθέτει πας εσύ εκεί πέρα mm-hmm. και σε παίρνουν για να είσαι head of development. Έτσι το. Δηλαδή, okay. Αυτή είναι η λογική. Είσαι head of development. Okay. Οπότε προφανώς θα πρέπει να σου πούνε budget. Δηλαδή, να σου το θέσω διαφορετικά. Στο software τμήμα. Θες εσύ. Θες εσύ. Θα πρέπει να έχεις ένα budget. Τι θα. Okay. Οπότε, αν σου πούνε το budget, είναι, το budget που έχουμε είναι εσύ, mm-hmm. έχουμε πρόβλημα. Ναι. Εγώ δηλαδή δεν σας φτάνω. Πολύ απλά. Εκτός αν. Κάνουμε το εξής, μου δίνετε με ένα 300 χιλιάρικα και προσλάβω εγώ από πίσω. Δεν πει, δεν χρειάζεται. Είναι δική μου εταιρεία και το... δεν χρειάζεται. Και θα προσλάβω εγώ 3-4 άτομα. Εσπλά βλέπετε features. Ναι. Θα έχετε features μόνο. Πάντω νομίζω ότι γενικά ρε, σαν το tips είναι ότι η συνέντευξη δεν είναι απλά για να ελέγξουν εμάς για να τσεκάρουμε τις γνώσεις μας. Ότι μπορούμε και εμείς να δούμε και ειδικά σε θέσεις τη πιο πάνω ευθύνη. Να καταλάβουμε και τι ακριβώς θέλουν αυτοί να πετύχουν, αν έχουν στόχους, άμα ξέρεις, όλα αυτά μετράνε κάπως. Πριν πάμε, γιατί. Και να αφήσει μια ξέρεις, καριέρα, να πας κάπου, ξαφνίσεις σε αυτό το ρόλο και μετά θα έχεις ρωτήσει την επόμενη εταιρεία. Ξέρεις τι έκανες εκεί, είτε κάτσε στο λίγο. Ναι, ναι. Θα το βγάλεις το βραβευτικό τελείως. Ξέρω, θα το κρύψεις. Επίσης, νομίζω πρέπει να κάνουμε και ένα disclaimer ότι όντως είναι, επειδή το ξαναφέραμε πολύ, όντως είναι φανταστική αυτή η εταιρεία. Για να μην ξέρεις το. Νομίζω ότι το κάναμε λίγο ότι το spice, ότι αυτή η εταιρεία υπάρχει, ναι, ναι, παιδί όχι, μου. Η εταιρεία, ναι, προφανώς. Απλά ένα disclaimer, γιατί το έπαιξα και εγώ λίγο ότι όντως υπάρχει και το ζήσαμε αυτό το πράγμα. Οπότε. Για σαν disclaimer, να το φτιάξαμε εμείς. Το κάναμε λίγο hype, αλλά δεν υπάρχει. Δυστυχώς το φτιάξαμε μόνοι μας. Η εταιρεία είναι φανταστική, αλλά είμαι σίγουρος. Όχι. Ότι οι ιστορίες υπάρχουν, απλά αυτό το σενάριο που αναφέραμε παιδί δεν το έχει ζήσει κανείς μας. Ναι, δεν υπάρχει εταιρεία με 50 άτομα που ασχολείται με τουριστικά και έχει 3 junior developers. Αυτό. Λοιπόν, δύο ήταν. Δεν πάει το σκοπό σου τη ώρα. Άσχετο. Όντως δύο ήταν.